σε αυτό το ζήτημα είναι το, θα έλεγα εγώ, το ίσον. Το μείζον ποιο είναι? Το μείζον είναι το εξής, ότι εδώ υπάρχουν δύο διατάξεις του νομοσχεδίου ή μάλλον που συγκροτούν τη γενική του φιλοσοφία. Η πρώτη είναι ο ορισμός του οργανωτή. Δεν θα πάω στα ζητήματα της αντιγραφής από το χουντικό νομοθέτημα. Εντάξει, αυτά έχουν ακουστεί στη Βουλή. Όμως έχουμε τον οργανωτή της πορείας, ο οποίος... Το χουντικό νομοθέτημα υπήρχε και επί ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Το χουντικό νομοθέτημα δεν ίσχυε. Αυτό είναι επίσης ένα ψέμα, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το 1970, το 1974 με την ψήφιση του νέου συντάγματος, το 1975 με την ψήφιση του νέου συντάγματος, ορίστηκαν και οι προϋποθέσεις της κανονιστικότητας των νομοθετικών διαταγμάτων της Χούντας. Επομένως, δεν ίσχυε το νομοθέτημα αυτό στο σύνολό του, αλλά το στο βαθμό, όλες, στο βαθμό ίσχυε στο βαθμό που εναρμονιζόταν με το εσείς Σύνταγμα. Λέτε, τώρα έχουμε ένα νομοθέτημα που περιορίζει το, δικαίωμα το περιορίζει το δικαίωμα του συνέρχεστε. Με ποιο τρόπο? Να απαντήσω. Επιτρέψτε μου όμως, γιατί δεν είπα το βασικό επιχείρημα. Ο ορισμός του οργανωτή με την αντικειμενική αστική ευθύνη που προβλέπει σε περίπτωση που γίνουν ζημιές από τρίτους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι αποτρεπτικό για κάποιον να αναλάβει αυτή την ευθύνη τη στιγμή που την αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης και της τάξης δεν την έχουν οι πολίτες, την έχει η ελληνική αστυνομία, πρώτον. Και δεύτερον, το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα να διαλυθεί διαδήλωση πέραν των οριζόμενων στο ελληνικό σύνταγμα που είναι περιοριστικά, αν δεν γνωστοποιήσεις την πρόθεσή σου να κάνεις πορεία. Αυτά είναι ακριβώς που συνθέτουν μια εκτίμηση ότι εδώ η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να περιορίσει το δικαίωμα του συνέρχεστε για λόγους που έχουν να κάνουν με τον πολιτικό και κοινωνικό της φόβο για όσα έχουν. Το μπάτελ αυτό που έρχεται δηλαδή. Την κρίση λέτε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Σαν ποιον να έρχεται δηλαδή. Κοινωνική αντίδραση, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε ξαναδεί. Μα ακριβώς νομοσχέδιο. Λόγω της πολιτικής σας, λέει αντιπολίτευση, ότι έρχεται κύμα κοινωνικής αντίδρασης και γι' αυτό θέλετε να περιορίσετε. Δεν μας περιμένουν και εύκολα, βέβαια, κύριε Υπουργέ, μην εκπλήσεστε. Ναι, γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακριβώς αυτό είναι το λάθος επιχείρημα. Διότι αν κάτι δεν κάνει το νομοσχέδιο, είναι να περιορίζει τις μεγάλες διαδηλώσεις και τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Δεν τις περιορίζει. Αλλά γι' αυτό λέω τι να έρχεται. Να έρχεται λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση που έχει οργανώσει ένα τριτοβάθμιο σωματείο, που έχει οργανώσει ΓΕΣΕ, που έχει οργανώσει ΑΔΔ, που έχουν οργανώσει άλλοι φορείς συνδικαλιστικοί και θέλουν να διαμαρτυρηθούν για πτυχές κυβερνητικής πολιτικής. Δεν το αγγίζει το νομοσχέδιο αυτό. Δεν ασχολείται με αυτό. Άρα λοιπόν. Διαφωνεί ο κ. Τζανακόπουλος, όπως βλέπετε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι έρχεται το νομοσχέδιο και κάνει? Έρχεται και θέτει, και μάλιστα θέτει με αριθμούς. Πόσες πορείες, γιατί αυτό είναι που πρέπει να μας καθοδηγήσει. Δεν σηκωθήκαμε μια ωραία μέρα, γιατί αν ήταν έτσι, ακούω το επιχείρημα, δεν χρειαζόταν αυτή η νομοθεσία. Ναι. Είναι αχρίαστη. Ωραία. Αν αυτή η αχρίαστη νομοθεσία, να το πω διαφορετικά, δηλαδή αυτή η νομοθεσία δεν κάνει κάτι παραπάνω, δεν κάνει κάτι παραπάνω, δεν κάνει κάτι διαφορετικό, τότε σε τελευταία ανάλυση, πρώτον, γιατί εμφανίζεται να είναι εμπεδωμένο μέσα στην κοινή γνώμη αυτό το οποίο βιωματικά ξέρουμε όλοι, όσοι κινούμαστε στο κέντρο της Αθήνας, ότι κάθε λίγο και λιγάκι υπάρχουν ατελείωτα μποτιλιαρίσματα και κυκλοφοριακός φόρτος, και όταν τύχει κανείς να δει τι είναι αυτό το οποίο δημιούργησε αυτόν τον εφιάλτη και αυτή τώρα την κόλαση της Αθήνας, βλέπει 100 άτομα να περπατάνε. Ή το μεγάλο περίπατο. Άρα λοιπόν αυτό, μετρημένο πια, έρχεται το νομοσχέδιο και λέει, λέει ο κ. Ζαναγκόπουλος, μα γι' αυτό υπάρχει πλαίσιο. Αν υπάρχει πλαίσιο, γιατί δεν το έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά? Γιατί δεν λειτουργεί? Γιατί δεν εφαρμόζεται. Υπάρχουν πολλά πλαίσια που δεν εφαρμόζονται. Τότε στην πραγματικότητα, προσέξτε. Θέλει να πούμε εδώ ο κ. Ζαναγκόπουλος ή ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση φέρνει ένα νόμο πάνω σε έναν ίδιο νόμο για να εφαρμόσει αυτό που μπορούσε ήδη να εφαρμόσει. Αυτό το διοργανωτή που λέει ο κ. Ζαναγκόπουλος. Δεν είπα αυτό. Αυτό λέει όμως και για το διοργανωτή. Δεν είπα καθόλου. Στην πραγματικότητα δεν θα αναλαμβάνει κανείς. Μα ένα-ένα. Είπα ότι με πρόσχημα. Το θέμα, δεν θα σας διακόψω. Λοιπόν, γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε εδώ, αν θέλετε, επιχειρήματα μιας τάξεως, έτσι. Το ένα είναι
Δεν χρειαζόταν κανένα νομοθέτημα, έχουμε το πλαίσιο, τελείωσε. Η απάντηση προφανώς είναι, και είναι αντιφατικό το επιχείρημα εδώ, διότι η συναρχία έρχεται και λέει όχι, γιατί προσθέτει πράγματα. Ναι. Άρα για να προσθέτει πράγματα, προφανώς το πλαίσιο δεν λειτουργούσε. Προσθέτει επιταχύρω, αυτό σου λέει επιταχύρω, το χειρότερο. Επιταχύρω, δεν ξέρω. Προσθέτει... Σας λέει και συγκεκριμένα όμως, κύριε Υπουργέ, λέει την ιστορία του οργανωτή για παράδειγμα. Πώς μπορεί να ελέγξει κανείς ότι αυτός ο οποίος πάει και σπάει στην Ερμού έχει οποιαδήποτε σχέση με τη συγκέντρωση που είναι σε εξέλιξη στο Σύνταγμα. Μπορεί να την πληρώσει και για γιατί να την πληρώσει ο οργανωτής γι' αυτό. Σωστά. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως γι' αυτό. Απλώς να τελειώσω με το, κατά τη γνώμη μου, το κεντρικό επιχείρημα ποιο είναι. Το κεντρικό επιχείρημα είναι ότι περιορίζεται και μάλιστα υπέρμετρα και αθέμητα το δικαίωμα του συνέρχεστε. Ναι, βέβαια. Αυτό οριζόντια. Είναι το κεντρικό επιχείρημα. Οριζόντια. Έτσι. Και εξ αυτού είναι φασίζουσας νοοτροπία. Είναι αντισταματικό, ναι. Φασίζουσας και τα σχετικά. Και λέω λοιπόν, να μην αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, γιατί αυτό το θέμα δεν έχει αντιμετωπιστεί. Αυτό το θέμα μέχρι το σήμερα. Το φασίζει σα και το χουντική σα ενοχλεί εσά, γιατί δεν το ξεπερνάτε. Οι χαρακτηρισμοί. Αυτό. Μα το λένε και μέσα στη Βουλή, το είπανε. Και... Άκουσα τον κύριο Ραγκούση χθε, χάλαγε κόσμο. Οι χαρακτηρισμοί, είτε του λε εκτό Βουλή είτε εντό Βουλή, παραμένουν χαρακτηρισμοί. Παραμένουν, αλλά έχει και μια βαρύτητα εσωτερικά στη Βουλή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Και, ακούστε, οι χαρακτηρισμοί πρέπει να υποστηρίζονται. Αν κάποιο θεωρεί ότι οποιαδήποτε ρύθμιση δικαιώματο που έρχεται στην πραγματικότητα να εξισορροπήσει ένα δικαίωμα που συγκρούεται με άλλα δικαιώματα. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα δικαίωμα στην ανάπτυξη της επαγγελματικής πορείας. Mm-hmm. Δικαίωμα είναι και αυτό. Υπάρχει ένα δικαίωμα άλλων πολιτών να κυκλοφορούν απρόσκοπτα. Δικαίωμα είναι και αυτό. Θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Χθες ο κύριος Σκουρλέτης που ήταν εδώ στη θέση του κύριου Τζανακόπουλου μας είπε κάθετα και καθαρά ότι ο νόμος αυτός δεν θα εφαρμοστεί και να ψηφιστεί στη Βουλή. Δεν υπάρχει νόμος. Θα μπορέσετε να τον εφαρμόσετε. Δεν υπάρχει νόμος. Άμα έχετε κάθε μέρα αντίδραση στους δρόμους. Αυτά τα έχουμε ακούσει 100 φορές από αυτόν τον χρόνο. Τα έχουμε ζήσει όμως κιόλας. Όχι, δεν έχουμε ζήσει τίποτα. Εμείς ό,τι έχουμε πει το έχουμε κάνει μέχρι κεραίας. Εμείς ό,τι έχουμε πει, όλα όσα έχουμε πει. Θα διαλύετε διαδηλώσεις που δεν θα γνωστοποιούνται, κύριε Βορύδη. Λέω ότι είναι παράνομο. Θα υφίσταται τις συνέπειες της παρανομίας του. Ακριβώς αυτό λοιπόν, είναι το επιχείρημά μας. Άρα λοιπόν, προσέξτε, ξαναλέω. Ότι ψάχνετε πρόσχημα για να εξαπολύσετε όργιο καταστολής, κύριε Βορύδη. Αυτό θέλετε να κάνετε. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι αν κάποιος θέλει δεν θέλετε να τώρα έχει να μια διαδήλωση τα δικαιώματα. 50 ανθρώπων και του πει η αστυνομία, καλέ μου κύριε, μπορείτε παρακαλώ να περάσετε στο πεζοδρόμιο. Και πει ο κύριος αυτός, όχι, δεν θέλω να περάσω στο πεζοδρόμιο, θέλω να κλείσω την Αθήνα, η αστυνομία θα τον πάει στο πεζοδρόμιο. Μάλιστα. Είναι πολύ απλό αυτό το οποίο θα γίνει. Ακούστε τώρα, κύριε Βορύδη. Λοιπόν, αν έρχομαι... έχετε μια μη γνωστοποιημένη πορεία των 2.000 ανθρώπων, ναι. Θα τη διαλύσετε όπως λέει το νομοσχέδιο. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι προφανώς ναι, εκεί. Σας εξηγώ τώρα. Δεν ναι. Ξέρω τώρα. Το επιχειρησιακό κομμάτι και τις διοικητικές αποφάσεις. Είπατε θα εφαρμοστεί ο νόμος. Σας λέω τι λέει ο νόμος. Μη γνωστοποιημένη πορεία 2.000 ατόμων. Ναι. Θα την διαλύσετε, διότι αυτό λέει ο νόμος. Επαναλαμβάνω. Μην με βάλετε εμένα να κρίνω. Δεν λέει ότι τους 50 θα τους πηγαίνω στο πεζοδρόμιο. Είναι η απόφαση κάθε φορά που θα πάρει η ελληνική αστυνομία και ο αρμόδιος διοικητικά υπεύθυνος. Δεν θα βγει παράνομη πορεία αυτή. Όχι, αυτή η πορεία είναι παράνομη με βάση αυτό το νόμο. Ναι. Και λέει το νομοσχέδιο ότι μη γνωστοποιημένη πορεία διαλύεται. Στο άρθρο 9, διάλυση. Οι μεγάλες πορείες πάντως μέχρι τώρα δεν γνωστοποιούνται. Ας πούμε, το ξαναλέω. ΠΑΜΕ δεν ενημερώνει για το τι πρόκειται να κάνει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το ΠΑΜΕ κάνει πάντα επιτυχημένες συγκεντρώσεις. Έχουν υπάρξει στη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια πάρα πολύ μεγάλες πορείες οι οποίες δεν ανακοινώνονται. Παράδειγμα, φοιτητικές πορείες. Δεύτερο παράδειγμα, οι συγκεντρώσεις. Έχουν υπάρξει και πολύ μεγάλες. Έχουν υπάρξει και πολύ μεγάλες. Οι οποίες δεν γνωστοποιούνται. Ατόμων. Ξαναλέω λοιπόν. Αφού δεν σας αρέσουν οι φοιτητικές πορείες, θα σας πω εγώ για τις αυθόρμητες συγκεντρώσεις χιλιάδων ανθρώπων στο Σύνταγμα την περίοδο 2011-2012. Εντάξει, δεν γνωστοποιούνται. Εγώ ότι από θα τις διαλύσει η Νέα Δημοκρατία τέτοιες εκδηλώσεις. Η απάντηση λοιπόν είναι θα εφαρμοστεί ο νόμος. Άρα θα τις διαλύσει. Αλλά προσέξτε, κύριε Τζανακόπουλε, η κριτική σας είναι ότι στην πραγματικότητα δεν θέλετε να αναγνωρίσετε το πρόβλημα, δεν θέλετε να σεβαστείτε τα δικαιώματα των πολιτών που έχουν δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Βεβαίως έχουν δικαίωμα. Ναι, και απρόσκοπτα. Και δεν μπορεί να κάνετε αυτό το δικαίωμά τους γιατί 50 αποφάσισαν να κλείσουν όλοι τις ταβέρνες. Δεν θέλω να το αναγνωρίσω. Σας λέω ότι αυτό το συγκεκριμένο λοιπόν πρόβλημα είναι ρυθμισμένο. Όμως δεν είναι. Επιμένετε να λέτε ότι δεν. Άρα δεν εφαρμόζεται το νόμο. Άρα δεν εφαρμόζεται το νόμο, κύριε. Μου επιτρέπετε να πω και μια συμπεριφορά για το επιχείρημα των ευθυνών του διοργανωτή, το οποίο το ακούω. Πρώτον, η έννοια του υπευθύνου και του καταλογισμού ευθυνών σε διάφορες
ας το πω, συλλογικές εκδηλώσεις, δεν είναι καινούρια. Ισχύει για πάρα πολλά πράγματα. Ισχύει, παραδείγματος χάρη. Τώρα θα την πληρώνει, σου λέει αυτός. Αντικειμενική πλασματική ευθύνη. Αντικειμενική. Θα την πληρώνει ο άνθρωπος αυτός. Ισχύει, παραδείγματος χάρη, για επεισόδια που γίνονται σε γήπεδα. Μάλιστα. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι φταίει η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία για τα επεισόδια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αλλά άρα λοιπόν εδώ δημιουργείται πράγματι μία ευθύνη. Είναι εντελώς διαφορετικό. Δημιουργείται πράγματι μία ευθύνη η οποία μας είναι οικία στο νομικό μας σύστημα. Μάλιστα. Το οποίο λέει το εξής, ότι όταν κάνεις κάτι το οποίο είναι οργανωμένο συλλογικά, πρέπει να παίρνεις και μέτρα γεωργημένου να διασφαλίσεις την εύρυθμη λειτουργία αυτού που διοργανώνει. Ο κύριος Βορύδης επιβεβαιώνει αυτό που είπα, πρόκειται για νομοσχέδιο αποτροπής. Ναι, αλλά να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Τζανακόπουλε, παρακαλώ. Πάμε στις καταγγελίες με τις οποίες ασχολούμαστε όλο το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Τζανακόπουλε. Μετά από όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο διάστημα ή έχουν καταγγελθεί καλύτερα, θεωρείτε σε κάποια σημεία της πολιτικής σας ότι θα έπρεπε να ήσασταν πιο προσεκτικοί? Ακούστε, σε πολλά σημεία της πολιτικής μας εξαιτίας μιας αντικειμενικής συνθήκης που ήταν η μνημονιακή συνθήκη και η συνθήκη του δημοσιονομικού... του δημοσιονομικού, της δημοσιονομικής προσαρμογής, προφανώς έχουν γίνει και επιλογές τις οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν θα τις κάναμε. Τώρα, σε σχέση με τις καταγγελίες, θα ήθελα να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Ποιες είναι οι καταγγελίες? Μιλάτε για τις καταγγελίες για τον κύριο Καλογρίτσα. Για τον κύριο Παπά. Τι ισχυρίζεται λοιπόν ο κύριος Καλογρίτσας? Ισχυρίζεται ότι μία εταιρεία του έδωσε με εικονικό τιμολόγιο 3 εκατομμύρια, τα οποία ο κύριος Καλογρίτσας ισχυρίζεται ότι δεν πρέπει να τα πληρώσει πίσω, γιατί δήθεν μεσολάβησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μεσολαβήσει ο Παπάς. Ναι. Λοιπόν, το ξέρετε ότι αυτή η καταγγελία έχει πέσει στα ελβετικά δικαστήρια? Ότι έχει με απόφαση δικαστηρίου γίνει αποδεκτό ότι δεν υπάρχει εικονικότητα? Άρα και ότι δεν υπάρχει θέμα για σας. Δεν υπάρχει θέμα. Και ότι υπήρχε ένα έργο γιατί το οποίο είχε λοιπόν αναλάβει ο κύριος Καλογρίτσας. Ακούστε να δείτε, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τον κύριο Καλογρίτσα θα είναι δική μας επιλογή, και μέχρι στιγμής αυτό το οποίο κατανοούμε είναι ότι βρίσκεται σε πανικό, και το ακόμα μεγαλύτερο, αν θέλετε, έτσι, στοιχείο περιέργειας. Τι λέτε τώρα? Αυτά όλα έχουν κριθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουν κριθεί με όλους τους δυνατούς τρόπους. Πώς να στήσουμε το διαγωνισμό? Πώς να στήσουμε το διαγωνισμό? Δεν πήγαινε καλά. Ναι, εντάξει. Υπήρχε μία. Η διαφορά που κρίθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αφορούσε τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών. Και λέγανε ότι είναι αλλαγή. Ότι εγώ λέει, έπαιξα το ρόλο εδώ, πέρα μπροστά στην κάμερα και τρελαθήκαμε τότε. Δεν το πιστεύαμε. Εγώ λέει, ήρθα εδώ για να ανεβάσω το τίμημα, λέει. Δεν το είπε επιχειρηματής ή δεν το είπε? Βέβαια, το είπε ο κύριος Αβίδης. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, εγώ σας λέω το εξής. Η κατάληξη του διαγωνισμού ποια ήταν? Η κατάληξη του διαγωνισμού ήταν ότι για πρώτη φορά πληρώθηκαν 258 εκατομμύρια από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Εντάξει, για λόγους καθαρά τυπικούς, κατά τη γνώμη μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σας λέω το εξής. Ότι για τον κύριο Παπά, ό,τι θέμα υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, νομίζω ότι έχει λήξει με δεδομένες και τις δικές λοιπόν του. Έκανε μία δήλωση ο κύριος Παπάς σε σχέση με τις προηγούμενες καταγγελίες, τις οποίες επίσης έχουμε εξηγήσει το πλαίσιο. Για το θέμα Μειονή, εντός, για το θέμα Μειονή έχουμε επίσης εξηγήσει το πλαίσιο εντός του οποίου υπήρξε. Βεβαίως, έχουμε καλυφθεί με την έννοια, και εγώ έχω καλυφθεί. Εσείς δηλαδή, κύριε Τζανακόπουλε, θα μιλάγατε με τον κύριο Μειονή με αυτόν τον τρόπο? Ακούστε, αν υπήρχε λόγος ο οποίος σχετίζεται με το εθνικό συμφέρον, αν υπήρχε λόγος ο οποίος σχετίζεται με τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας. Είχαμε τέτοιο λόγο εδώ? Μα προφανώς δεν έχετε ακούσει ποια ήταν η εξήγηση δηλαδή για το συγκεκριμένο εσείς ζήτημα. Όταν ακούσατε δηλαδή διάλογο Μειονή Παπά, είπατε εδώ μιλούν για το εθνικό συμφέρον? Ακούστε, ο κύριος Παπάς έχει εξηγήσει το εξής. Ότι υπήρξε μία παράκληση από την Ισραηλινή κυβέρνηση και από το Παγκόσμιο Ισραηλιτικό Συμβούλιο, από όσο ξέρω, να υπάρξει μία διαμεσολάβηση της ελληνικής κυβέρνησης για διπλωματικούς λόγους σε μία διαφορά μεταξύ διωτών. Το αυτό έχει πράξει και ο κύριος Σαμαράς το 2013.
Από εκεί και πέρα, καλά, λοιπόν, δεν από υπάρχει θέμα και πέρα, στο κόμμα σας. Από εκεί και πέρα, σε μια συνθήκη όπου προσπαθείς να κάνεις μια διαμεσολάβηση, προσπαθείς να πείσεις έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και σε έξαλλη κατάσταση, εν πάση περιπτώσει. Ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται και όροι και λόγοι, ή τους οποίους δεν θα χρησιμοποιούσατε εσείς, κύριε Οικονόμου, ή ενδεχομένως δεν θα χρησιμοποιούσε η κυρία Ντονοπούλου. Να μας πει μια κουβέντα ο κύριος Βορύς για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Γιατί λέω μια κουβέντα και δεν λέω και μια δεύτερη. Πείτε δύο, ορίστε, παρακαλώ. Όλο παράπονο έχετε, κύριε Υπουργέ. Προσέξτε τώρα. Το βασικό σε αυτή τη συζήτηση. Βάλετε για την πολίτη. Πρέπει να εξηγήσετε, να είναι κάτι παραπάνω. Να σας κάνω μια ερώτηση όμως. Πριν μιλήσει ο κύριος Βορύδης. Εμένα με ρωτήσατε για τις καταγγελίες που γίνονται εναντίον του κυρίου Παπά. Να ρωτήσουμε για τις καταγγελίες. Για τα 20 εκατομμύρια του κυρίου Πέτσα και για τις καταγγελίες που γίνονται. Εκεί θα πάμε. Δεν μας αφήσετε. Για το παρακράτο τη Νέα Δημοκρατία. Πείτε μια σύντομη κουβέντα για αυτό, για να πάμε και στη λίστα Πέτσα που είναι πολύ τραγουδισμένη. Και το παρακράτο τη Νέα Δημοκρατία. Τα οποία σε αυτή τη συζήτηση παραμένουν εντυπωσιακά. Το πρώτο σε ό,τι αφορά την υπόφεση Μειονή είναι ότι ο κεντρικός και βασικός ισχυρισμός του κυρίου Παπά, αρχικός, ήταν ότι επρόκειτο περί πλαστογραφημένου κειμένου, κοπτοραπτικής. Όχι πλαστογραφημένου, εντάξει, ναι. Κοπτοραπτικής. Είναι μοντάζ. Αυτό είναι πλαστογραφία. Ναι. Δεν είπε μοντάζ. Είπε σειραφή σε μένα. Είπε ότι υπάρχουν σημεία τα οποία δεν ακούγονται. Υπάρχουν σημεία τα οποία δεν ακούγονται. Είμαι εδώ αυτό που λέμε αυτίκο. Μην κολλάμε, ρε παιδιά, τώρα. Λοιπόν, αυτό, είμαι αυτίκο. Το είπε σε μένα δημοσίως στη συζήτησή μας. Είπε κοπτοραπτική. Ωραία. Αφού λοιπόν έχει πλαστογραφηθεί το κείμενο, κατά τους ισχυρισμούς, τους αρχικούς τουλάχιστον του κ. Παπά, γεννιέται ένα ερώτημα. Ένας άνθρωπος με αυτή την δημόσια θέση. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρξε πρώην υπουργός. Είναι βουλευτής και κεντρικός στέλεχος σε ένα μεγάλο κόμμα. Μες. Στην αξιωματική αντιπολίτευση. Βγαίνει κάποιος άλλος άνθρωπος και του αποδίδει πράγματα που δεν έχει πει, παραποιώντας κείμενο. Εσείς τι θα κάνατε, κύριε Οικονόμου? Εγώ θα είχα πάει χτες στον εισαγγελέα. Να το είπαμε αυτό. Χτες θα είχα πάει στον εισαγγελέα. Μέχρι σήμερα δεν ακούμε κάτι. Δεύτερο, έρχεται ένας άλλος άνθρωπος. Ο οποίος, εγώ λέω για λόγους δικούς του, εγώ δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ή ψέμα του κ. Καλογρίτσας, λέει για λόγους δικούς του, προς απόκρουση μια αγωγικών ισχυρισμών αντιδίκου του, βγαίνει και λέει, τα 3 εκατομμύρια δεν μου τα δώσανε ως εργολαβικό αντάλλαγμα. Μάλιστα. Μου τα δώσανε για να συμμετέχω. Πάει αυτό, κατέπεσε στα δικαστήρια. Συγγνώμη. Και λέει, ωραία, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Και λέει ότι μου το είπε ο κύριος Παπάς. Ωραία. Επόμενο ερώτημα. Κατέπεσε. Γι' αυτό. Επίσης δεν πας στα δικαστήρια. Σας ρώτησε πριν από λίγο. Άρα λοιπόν, εδώ γεννιέται ένα εύλογο ερώτημα, το οποίο μας, αυτό είναι που αν θέλετε δημιουργεί ζήτημα, συν φυσικά όλα όσα δεν ξεχνάμε. Κύριε Υπουργέ, κλείσαμε, στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Μάλιστα. Δεν ξεχνάμε τα φωσκοτόπια. Ο κύριος Πέτσα, δεν ξεχνάμε το Μοδενέσκες. Ο κύριος Πέτσα θα κάνει αγωγή. Δεν θα ξεχνάμε όλα αυτά. Ο κύριος Πέτσα θα κάνει αγωγή. 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 Θα κάνει α